Το πολύ ωραίο, το πάρα πολύ ωραίο. Στη γυναίκα σου αρέσει, άραγε. Πάρα πολύ. Σαν καλλιτέχνη. Πάρα πολύ. Ωραία. Και ως άνθρωπος και ως γυναίκα. Ωραία. Ναι. Αυτό μου αρέσει. Και στο γιο μου. Ο γιος μου είναι, δεν έρχεται πολλές φορές να δει δουλειά μου. Είναι σήμερα εδώ και παρακολουθεί ο μεσαίος. Ο άλλος ο μεγάλος δουλεύει. Πόσο ο μικρός. Είναι ο μεσαίος? 21. Μια χαρά. Να τα λίγο μεγαλύτερο, μπορεί να συμπεθερεύαμε. Εδώ είμαστε. Για πες. Εσένα πάντα ο έρωτας έπαιζε ρόλο στη ζωή σου. Ανά. Και σε ποιον δεν παίζει, Γιώργο? Δεν είσαι δηλαδή ερωτευμένη αυτή την εποχή όμως. Όχι, αυτή την εποχή δεν είμαι. Άγρια, το μου είπανε πες το έτσι και μπορεί να σου πει ότι είμαι. Όχι, δεν είμαι. Λάθος μου πάνε. Όχι, δεν είμαι. Δεν σου λείπει ο έρωτας? Όχι. Να σου πω γιατί τώρα δεν μου λείπει. Έχω ζήσει τον έρωτα. Δεν μου και... πείσες, δεν είπες μέχρι εδώ. Όχι, βέβαια. Έχεις γίνει επιλεκτική περισσότερο? Νομίζω ναι. Ότι πια για να αξίζει, για να νιώσω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το νιώσω. Αφού δεν το έχω νιώσει, τι να πω. Το ένιωσα και το παράτησα. Έχουμε αλλάξει και εμείς οι άντρες. Ο έρωτας δεν είναι επιλογή. Βέβαια, τι είναι. Έρχεται έτσι και σε βαρά. Έτσι. Οπότε. Ναι, μήπως έχουν αλλάξει και οι άντρες όμως, λίγο, μήπως. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να το ρίξω στους άντρες. Τι έχουν πάψει να είναι τι. Κυνήγι. Στην δική μου περίπτωση ποτέ δεν ήταν κυνηγή άντρες. Ομολογώ ότι έχω πάθει από αυτό το πράγμα. Ναι, δεν ένιωσα ποτέ ότι είμαι. Ότι... Δηλαδή πάντα εσύ επέλεγες. Όχι ακριβώς, αλλά έπρεπε να το εκμεύσω κάπως. Γιατί υπήρξε μια ντροπή, δεν ξέρω. Ίσως είναι, η διασημότητα ήταν μεγάλη. Κακά τα ψέματα, με συγχωρείς. Εμπόδιο. Τώρα με συγχωρείς. Έρχομαι στη θέση του αλουνού τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Και δίκιο έχει ο άνθρωπος. Σου λέει τώρα σε βλέπει έτσι. Εδώ το βλέπεις 217. Μας βλέπουν τώρα από την τηλεόραση και λένε αχ, να ήμουν στη θέση του. Με συγχωρείς, είναι πες. Λες, δεν έχει τελειώσει όμως το κεφάλαιο. Προτιμώ όμως τη διασημότητα τελικά. Δεν έχει κλείσει για σένα το κεφάλαιο. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Έχεις δει ένα καταπληκτικό έργο του Χάνεκε που επήρε, που ήταν και υποψήφιο, το Αμούρ. Δες αυτό το έργο, να μου πεις αν κλείνει ο έρωτας. Ποτέ. Έκλαιγα πάρα πολύ σε αυτό το έργο. Όχι, ξέρεις, σε ρώτησα γιατί μου κάνει εντύπωση γιατί. Από τα μάτια καταλαβαίνεις τους ανθρώπους που σε φλερτάρουν και είναι πάρα πολύ καθημερινά, έτσι. Ξέρεις ότι... Κι εγώ φλερτάρω, δεν είμαι άτομο ντροπαλό, αλλά δηλαδή παίζω, μ' αρέσει να... Σοβαρά. Μ' αρέσει να φλερτάρω, βέβαια. Για να ξαναγυρίσουμε όμως σε όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει και θα θέλαμε